Το Γιάννη τον παπά στο Πορτεόν. Ο Γιάννης είναι συνάδελφος, πάνω από όλα φίλος καρδιακός. Ήταν παρόν σε όλη τη διάρκεια του μήνυμα. Έδωσε συμβολή του καθαριστική του διαβέλη. Και είμαστε και συμμαχητές στο ίδιο αυτό σχολείο που ζούμε σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον Πάνο και Μωστακίδη στον Δημήτρη. Ο άσχημος ήταν ευχάριστερός. Απέκτησε αργότερα να αρχίσει η είδηση
ενώ συνήθεια ξεπεράστηκε τον αναρχή, καθώς δεν υπήρχε να του προστατεύει. Στη διάρκεια της ζωής του έγραψε 8 παρόμοιες κασέτες, ενώ συμμετείχε σε 5 τραγούδια στο δίσκο του Ερωτήματος του 2002. Στο δίσκο είχε το χειμώνα και στο φανάρι του Ιωγέννη, που κυκλοφόρησε μετά του θανάτου. Τέλος, άρχισε τα τραγούδια που διασκευάστηκε ένα από νεότερα ερωτήματα της τραγουδιστής. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στο Λονδίνο. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Σαν παιδί ήταν ζωηρός και πειρατής, αλλά ταυτόχρονα καλόγραφος και ιδιαίτερα εξαιρετικός. Ήταν έξυπνος και είχε αρκετά καλές επιδόσεις στο σχολείο, χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες. Πέρασε εύκολα στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως δεν τελείωσε ποτέ. Το ταλέντο στη μουσική είχε φανεί από πολύ νωρίς, παρόλο που ως παιδί δεν τη σπούδασε καθόλου. Μουσική σπούδασε αργότερα, όταν είχε ήδη ξεκινήσει τα διαδρομή του. Το rock and roll είχε γίνει από καιρό στη μουσική που τον αντιπροσώπευε. Η μουσική του σταδιοδρομία ξεκινά στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν φοιτητής. Γνωρίζει τον Παντελή Τηλιανίδη και τον προτείνει στο εργαστικό. Δημιουργούν το δουέτο γάμου τη θητεία και κατεβαίνουν στην Αθήνα όπου υπογραφούν το πρώτο του δίσκο 45 σεβασμών με τα τραγούδια Ξέσπασμα και Ο Κόσμος. Το 1972 συνεργάστηκαν με τον Νίκο Τσοκοκάνη, τον Βασίλη Ντάλη από τα Πουρκούλια, δημιουργώντας μια νέα ροκμπάντα για τη γνώση των Ιμιών. Τα Πουρκούλια εξέπλεξαν μια τάση να παντρεύουν τη ροκ με την παραδοσιακή μουσική και τον ελληνικό στυλ. Ωστόσο, διαλύονται στις αρχές του 1974. Από το 1974 έως το 1976 διέπεται το πολιτικό τραγούδι κυριαρχεί. Ο σκληρόπλευρος της σύμφωνας συνεργαστεί με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, συμμετέχοντας σε τρεις δίσκους. Στα τέλη του 1986 συνεργάζεται ξανά με τον συνθέτη για το δίσκο των Μυρίων Κοινωνία. Μετά από αυτό επιστρέφει οριστικά στην αυθεντική ροκ μουσική. Το 1977, έχοντας έτοιμο το υλικό του δίσκου, γνωρίζει τον συντρόφιμο Σπιτιφόρο, με τους οποίους δίνει συναντήσεις μέσα στο 1988, ενώ το 1979 θα κυκλοφορήσει μαζί το δίσκο. Λίγο αργότερα, λίγους μήνες μετά, η συνεργασία στενώνει, διότι όπως εξηγεί ο Παύλος, στο σπίτι του επιθυμούσε να είναι ένα γκρουπ με συγκεκριμένη πολιτική θέση, πράγμα το οποίο ο ίδιος δεν συμφωνούσε. Το καλοκαίρι του 1989, δημιουργεί ένα δημιουργικό γκρουπ εταιρεία καλλιτεχνών με τους Μαστρόπουλο, Παπουδίνα, Νέστρο και Τσιμόπουλο, παίζοντας ένα φεγγρόπ με ένα 2-15 στρατιώτες. Περίπου ένα χρόνο μετά, το συγκρόπ μεγαλύεται, την άνοιξη του 82, μετά από πολλή αναζήτηση, διαμορφώνουν δύο προσάρτηση, οι οποίοι χωρίζουν το πάνω στο τέλη της τρεις χρονιά. Ο Σιδηρόπουλος ασχολήθηκε με την ηθοποιία, συμμετέχοντας στην ταινία ως επίπαστος, αλλά και στο πλουθέντρο και την ερηγημένη. Και με την ταινία του πλουθέντρου. Καταπιάστηκε ακόμη και με τη σύγχρονη συγγραφή, όχι μόνο στίχων, αλλά και ποιημάτων. Είχαν τον έρθρο. Παρά τις προσπάθειές του να αποκτήσει ένα θείο από τον πάθος με την ηρωή, στις 6 Δεκεμβρίου του 1990 πέφτει σε κόμμα και αφήνει την τελευταία του πνοή. Κατά τη μεταφορά του στο ονοματισμό, χάνοντας ορθικά το μάτι του την ηρωή. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ρόφης αυτής της στιγμής, ενώ το άρθρο του τίτλου είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα υποκροτήματα του ίδιου. Είναι 4 μέτρα.
Yeah.
Γύρω κορτάμι, κοιτούσαν και βλέπανε.
Σα
Thank you.
Thank you.
Yeah.
κύριε Βεζιτά, ανάψτε τα φώτα σας παρακαλώ, τα φώτα για λίγο. Κύριε Βεζιτά, τα φώτα έξω από την πόρτα, ανάψτε τα για λίγο εδώ.